Πυροβολώντας ανακοίνωσε την παραίτησή του ο Σταύρος Ένιος από μη εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Κεντρικής Τράπεζας. Αφού ανέφερε πως πρέπει να ανακτηθεί η αξιοπιστία του θεσμού, ζήτησε αμέσως πλην σαφώς από την Χριστέλα Γιουρκάτζη να παραιτηθεί. Εδώ που φτάσαμε, πρέπει η διοικητής να πάρει τις αποφάσεις της. Με τις ενέργειες της διοικητού των τελευταίων καιρών και με τη σύγκρουση συμφερόντων, η αξιοπιστία του θεσμού έχει πληγεί. Αυτή τη στιγμή δεν βλέπω ότι υπάρχει λύση από το αδιέξοδο. Χρειάζεται θάρρος από τους πρωταγωνιστές, το θάρρος της αυτοθυσίας από τους πρωταγωνιστές και να γίνουν οι θεσμικές αλλαγές που να ενδυναμώσουν την Κεντρική Τράπεζα με κολεγιακή μορφή διακυβέρνησης. Οι λόγοι παραίτησης του Σταύρου Ζένιου, όπως ο ίδιος τους ανέλησε σε διάσκεψη τύπου, είναι οι εξής. Η δυσλειτουργία της αρχής εξυγίανσης λόγω συγκρουόμενων συμφερόντων της διοικήτριας της Κεντρικής Τράπεζας. Οι χειρισμοί Γιουρκάτζη, που είτε είναι είτε φαίνεται να είναι εκβιαστική προς τη Βουλή, έχουν πλήξει, όπως είπε, την αξιοπιστία της Κεντρικής Τράπεζας. Όπως ανέφερε, η συλλογή στοιχείων για δάνεια πολιτικά εκτεθειμένων προσώπων δεν νοείται να γίνεται επιλεκτικά, οπότε η διοικήτρια αντιμετωπίζει δυσκολίες. Η στοχοποίηση του Διοικητικού Συμβούλου από όλα τα κόμματα, λόγω διαπλεκόμενων συμφερόντων δικηγορικών γραφείων, οικονομικών παραγόντων και πολιτικών και πολιτιακών αξιωματούχων. Ο Σταύρος Ένιος μίλησε για ολιγορία που όφιλε να απασχολήσει τη Βουλή. Η απόρριψη εισήγησής του για εσωτερική έρευνα στην υπόθεση της τράπεζας FBME στις 28 Ιουλίου του 2014. Όπως είπε, οι εκτελεστικοί σύμβουλοι από κοινού με τη διοικήτρια αποφάσισαν πώς να χειριστούν το θέμα και ανησυχεί πολύ για τους χειρισμούς. Οι επικρίσεις Χάρη Γεωργιάδη προς το Διοικητικό Συμβούλιο για καθυστερήσεις, ξεχνώντας ο Υπουργός, σύμφωνα με τον Σταύρο Ζένιο, ότι μαζί με τη διοικήτρια αποτελούσαν την αρχή εξυγίανσης για πολλούς μήνες πριν αναλάβει το Διοικητικό Συμβούλιο. Δεν θέλω να παρεξηγηθώ. Εκτιμώ ιδιαίτερα το σημαντικό έργο που επιτελεί ο νυν Υπουργός Οικονομικών και γνωρίζω ότι τον κύριο ρόλο στην αρχή εξυγίανσης είχε η διοικητής. Αλλά δεν μπορώ να παραμείνω σε μια θέση ευθύνης προς τον Υπουργό, όταν ο ίδιος ξεχνά και τις δικές του ευθύνες. Ο Σταύρος Ένιος, αφού ευχαρίστησε τον πρόεδρο Αναστασιάδη για τον διορισμό του, άφησε εχμές για την επιλογή της Χριστάλλας Γιουρκάτζη. Αντιμετωπίζει μια όντως δύσκολη κατάσταση, την οποία προκάλεσαν άτομα που είχε εμπιστευτεί. Οι επιλογές όμως ήταν καθαρά δικές του. Λυπούμε πολύ, διότι υπό τις παρούσες συνθήκες δεν μπορώ να είμαι χρήσιμο στον πρόεδρο της χώρας μου. Κατά τη διάσκεψη τύπου, ο Σταύρος Ένιος έπλεξε ονομαστικά το εγκόμιο των υπολείπων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, εκτός από αυτά του Στέγιου Κυγιάρη και της Χριστάλλας Γιουρκάτζη. Απαντώντας εξάλλου σε σχετική ερώτηση, είπε ότι ο Γενικός Ελεγκτής μπορεί να ελέγξει την οικονομική διαχείριση της Κεντρικής Τράπεζας, αλλά δεν έχει λόγο σε θέματα ευρωσυστήματος και διακυβέρνησης. Αποκάλυψε μάλιστα πως πριν χάσει η Κεντρική Τράπεζα την αξιοπιστία της, είχε εισηγηθεί στη διοικήτρια με δική της πρωτοβουλία να παραπεμφθεί το θέμα ενδεχόμενων παραπτωμάτων της στο ανώτατο δικαστήριο.